Καλησπέρα τον Παναγιώτη Χατζηδάκη. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλησπέρα, Νικολέτα. Καλησπέρα σε όλους εκεί στην παρέα. Γεια σας. Και όλους όσοι μας βλέπουν. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε και για την παρέα που μας κάνεις αυτή τη στιγμή, αλλά και για την πραγματικά υπέροχη εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας άρεσε, δηλαδή, πραγματικά? Όχι, όχι απλά μας άρεσε. Ωραία. Εγώ είναι, τα τιμώ συχνά αυτά τα βιντεάκια στο YouTube. Όχι. Okay. Ναι, αυτό... βέβαια δεν είναι. Α, τα τιμά στο βίντεο στο YouTube, κατάλαβα. Ναι. Okay. Ούτε τα βλέπα πριν τα δούμε μέσα από την εκπομπή σας. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Εσείς τα βιντεάκια με την Δούκισσα τα βλέπετε πρώτη φορά. Πρώτη φορά, τα έχετε δει σίγουρα στο παρελθόν. Πρώτη φορά εκείνη τη στιγμή στην τηλεόραση που βρίσκεται μπροστά σας, ας πούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλουμε να είμαστε λίγο πιο προετοιμασμένοι, έτσι, για να δούμε και τι υλικό έχουμε για να κάνουμε και τα ανάλογα σχόλια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποια δεν τα βλέπουμε. Δηλαδή, μας αρέσει και λίγο η έκπληξη. Έτσι. Κάποια δηλαδή τα βλέπουμε μαζί με εσάς, εκείνη τη στιγμή δηλαδή που τα γυρνάμε και όταν βλέπετε εσείς την εκπομπή. Φαίνεται αυτό, πρέπει να σου πω. Γιατί είναι όντως πραγματικά τελείως αυθόρμητο. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και πώς προσαρμόζει το κείμενο με το ότι τα βλέπεις για την ώρα? Γνωρίζουμε κάποια βίντεο στα οποία θα παιχτούν, αλλά προσπαθούμε να είμαστε και λίγο μέσα στο κλίμα, αλλά σε γενικές γραμμές θέλουμε να είμαστε αυθόρμητοι. Και ο σκοπός δεν είναι απλά να παρουσιάσουμε κάτι, έτσι, δηλαδή απλά να πούμε ένα βίντεο που ακολουθεί, αλλά να σχολιάσουμε και μαζί με εσάς που το βλέπετε να θυμηθούμε, εντάξει, εγώ λίγο πιο πολύ γιατί είμαι λίγο μεγαλύτερος από την Δούκισσα, μόνο 10 χρόνια. Α, δεν σου φαίνεται καθόλου, Παναγιώτη. Είσαι 10 χρόνια. Με τίποτα. Καμία σχέση. Άμα αφήσει η Μούση η Δούκισσα, θα είναι ίδια. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω κάτι άλλο, Παναγιώτη, άσχετο τελείως τώρα. Μοιάζει πάρα πολύ με τον γαμπρό μου, τον άντρα της αδερφής μου. Εμφανισιακά. Με τον γαμπρό, να ζήσω. Πάρα πολύ. Ξέρεις τον γαμπρό, δεν συζητάμε τώρα. Εγώ τώρα, Παναγιώτη. Βλέπετε, δεν βλέπετε τα βίντεο. Ναι, ναι. Που μου είπες κάποια τα βλέπετε ζωντανά, κάποια όχι, θα σε φλιδιάσω. Θα πάμε να δούμε μαζί ένα αστείο βιντεάκι από το παρελθόν. Οκ. Okay. Για πάμε. Για να δούμε. Είναι διότι θα έχει βάλει ο Δήμος μας μια πρωτοποριακή ιδέα, είναι για την αναβάθμιση. Θα πληρώσετε πρώτα 14.700 ευρώ. Δεν μπορώ να φύγω, είναι πολύ, τι μου λες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, περιμένετε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αγόρι μου, βιάζομαι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δύο λεπτά και να πληρώσω ο κύριος μας τη βούλα. Πάρτε, να πούμε. Την απόδειξή σας. Λοιπόν, δηλαδή τι να πληρώσουμε τώρα. Είναι 14.750. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην διανοηθείτε να φύγετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ τι κάνεις? Θα του κάνω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα τιμωρηθείς άμα φύγεις. Θα τιμωρηθείς άμα φύγεις. Θα τιμωρηθείς. Ο Δήμος έχει βάλει κάποιους αυστηρούς όρους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πληρώσετε έτσι κι αλλιώς και για το καλό της περιοχής μας. Να πάρω το τηλέφωνο, δεν υπάρχει τώρα να έρθω. Να το πάρετε. Εγώ είμαι υπάλληλος με αυτή τη στιγμή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτσε εκεί πέρα τώρα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ ρε φίλε. Σταμάτα, σε παρακαλώ μια στιγμούλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, να και σήκω τον εγώ σου παραφύγω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάτσε! Πρόσεξε, θα σε τιμωρήσω! Πάμε, άντε παραφύγουμε! Δεν υπάρχει να πληρώσετε! Περίμενε εσύ! Θα πληρώσετε εσύ, θα πληρώσετε όλοι, θα πληρώσετε! Περίμενε! Πρόσεχε! Ακούς! Σταμάτα, σταμάτα, θα σαρατινάξω! Δεν οργανισμό! Θα πληρώσετε εσύ, θα πληρώσετε όλοι, θα πληρώσουν! Όχι, θα μας γλίτωνε. Σας είπα, όποιος δεν πληρώνει τιμωρείται. Είναι μια πρωτοποριακή. Δοκιμάστε να περάσει. Αυτό έχει πέρα μαθηνέδη. Θα ανακοινάσουμε και εσείς. Τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει. Θα πληρώσετε να νιώθετε φεύγετε. Θα πληρώσετε να νιώθετε φεύγετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακούσε εσύ. Αν δεν πληρώσετε πάτε που θα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ανήκω, δεν υπάρχει περίπτωση. Σας λέω, είναι για το καλό σου. Πρέπει, γύρισμα σου λέω. Μπορείτε να προμηθείτε μια κάρτα για να περνάτε τα λεφτά. Αλλά μην πούμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, παιδιά. Είδα τι πάθατε. Ή θα πληρώσετε ή δεν θα φύγετε άμα δεν πληρώσετε. Εγώ σας το είπα. Οικογενειάρχη άνθρωποι είμαστε, το μεροκάμα το πάμε. Ναι, τώρα πράγματα αυτά τώρα μας κάνει κάτι τετράγωνο. Βάλατε εδώ πέρα διόδια. Τα λουμπάλα είναι εδώ. Ξέρω εγώ και πιο κάτω έχουν βάλει κι άλλα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ή πληρώνετε ή δεν φεύγετε. Φίλε, τώρα τι μας έκανε τα παιδιά. Μα είπαμε ρε παιδιά, αν είναι να το καλούμε, θα σας πληρώσω να φύγουμε. Τι άλλο δεν σας κάνω. Ο νόμος είναι νόμος. Μα δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν υπάρχει. Ο νόμος, όχι εγώ, τι μας έχω. Και εγώ και την καρδιά μου εδώ πέρα και δεν μπορώ να ακούσω να δει. Τώρα φίλε το δηλαδή. Κοιτάτε πως έγινα.
Για να τον λέω. Από τα ροχή που πήρα πρωί-πρωί. Παναγιώτη μου. Πού το βρήκατε αυτό, υπάρχουν διαρροές. Καταρχήν δεν το έχω δει ούτε εγώ αυτό. Καταρχήν εννοείται δεν θα δείχναμε αυτό που θα δείξετε σήμερα το βράδυ, το οποίο για μένα είναι η πιο αστεία φάρσα που έχει γίνει ποτέ στον ΜΠΑΜ. Μιλάς για τον Μπαϊτέρη. Δεν υπήρχε. Μακράν. Δηλαδή. Είναι αυτή και με την Βάσια Τριφύλου που τη πετάνε το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Εντάξει, Βάσια Τριφύλου. Αυτό είναι. Όταν την έβλεπα τη φάρσα, λέω το πόσα μπιμπ έχουν να πέσουν. Γιατί εντάξει, και η Βάσια Τριφύλη είναι λίγο αθυρόστομη, αλλά είναι ντόμπρα, τα λέει τα πράγματα έτσι όπως τα σκέφτεται. Έτσι. Το καλό με το. Συγγνώμη, το καλό με το Ομπάμα, αυτό που μου άρεσε στην εκπομπή τώρα, μια και δείξαμε απόσπασμα από του Χρήστοφερ Εντρούν τον Ομπάμα, ήταν ότι. Βέβαια πριν 10 χρόνια πίσω είχε γυριστεί, αλλά ήταν υπερπαραγωγές. Δηλαδή η παραγωγή ήταν ακριβή. Βλέπεις πόσα αυτοκίνητα είχαν καταστρέψει. Έτσι, πόσοι άνθρωποι δουλεύαν πίσω από αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο ενίσχυε πάρα πολύ τη φάρσα. Στην επιλογή των βίντεο, Παναγιώτη μου, ποιος την κάνει? Την επιλογή των βίντεο την κάνει η αρχισυντάκτρια. Έτσι φαντάζομαι μαζί με την παραγωγή. Έτσι, η καλή η Σοφία. Και είναι και για μας μια έκπληξη, όπως σας λέω πολλές φορές. Έτσι, δεν ξέρω δηλαδή τι ακολουθεί ακριβώς στα επόμενα. Παναγιώτη, πώς είναι να συνεργάζεσαι μια τόσο όμορφη γυναίκα, τη δοξανομικού? Τη φλερτάρεις δηλαδή εσύ καθόλου? Όχι βέβαια. Καταρχάς η Δούκη. Το φλερτ είναι υγεία, Παναγιώτη. Το φλερτ είναι υγεία. Δεν είναι. Εντάξει. Καλά, είσαι τρελή. Γιατί παιδιά. Έχει άντρα η κοπέλα και μπορεί και Παναγιώτη να έχει. Δεν κάνουν δεσμό. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Καλά, είσαι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες γυναίκες που μπορούν να φλερτάρουν. Μαζί τη είσαι ώρες. Τέλος πάντων, για πες μου, πώς είναι να συνεργάζεσαι με τη Δούκη. Μαζί τη είναι περισσότερες ώρες κάποιο άλλο. Δεν είμαι εγώ. Έχει πληροφορίες σε κυρίες. Νομίζω αυτές που γνωρίζετε όλοι πλέον. Τα παιδιά δεν το κρύβουν, είναι πλέον γνωστό. Έτσι. Λοιπόν, τη Δούκησα τη γνωρίζω από τον όμορφο κόσμο. Έτσι, όταν ήταν η εκπομπή με την Πεντάδα, που είχα και εγώ μια στήλη εκεί. Είναι όντως μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Έτσι. Τώρα, με αυτό που θα πω, δεν θέλω να ακουστώ κάπως οι άντρες να με βαράνε. Τη Δούκησα δεν την έχω δει ποτέ ερωτικά. Όχι γιατί αυτό δεν έχει να κάνει την ομορφιά της, η ομορφιά της είναι αναμφισβήτητη. Έτσι. Αλλά η σχέση η οποία αναπτύξαμε ήταν καθαρά φιλική. Και όχι, είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να γίνει, δηλαδή οπωσδήποτε. Μετανιώνεις γι' αυτό. Στάθη, τώρα με παίρνεις σε δύσκολη θέση. Εγώ πάω να σώσω τους άντρες. Πάτε και κάνετε τους φίλους και μετά. Σωστό. Καληνύχτα. Συγγνώμη, Παναγιώτη, μιλάτε προχή εκπομπή. Πούχο εκπομπή. Προχολίδη εκπομπή. Τύχη εκπομπή, ναι. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα καλά. Λέω, μιλάμε προ Χριστού εκπομπή. Προ Χριστού. Προχολίδη εποχή. Με περάσει κάτι.